Εγώ δεν είμαι εδώ για να δεχτώ ευχαριστήρια, ούτε μπράβο από κανέναν. Τη δουλειά μας κάνουμε και η δουλειά μας είναι... Εγώ δεν το είπα. Τυπικά, να... ουσιαστικά το είπα. Να υπηρετούμε τον πολίτη. Όσο και αν χαίρομαι σαν άνθρωπος που συμβάλαμε κι εμείς από την πλευρά μας στο να γίνει αυτό εν πωλής ή εν μέρη πραγματικότητα, στο σημείο που έχει φτάσει μέχρι σήμερα, είτε μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης, είτε μέσω της αναβάθμισης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, που δεν είναι λίγο, γιατί αφορά στην καθημερινότητα και την αξιοπρέπεια που μεταχειριζόμαστε τους ασθενείς, δεν είναι μόνο η άρτια επιστημονική κατάσταση του επιστημονικού μας προσωπικού, είναι και ο τρόπος με τον οποίο τον μεταχειριζόμαστε τον ασθενή. Νομίζω ότι όλα αυτά αναβαθμίζουν. Όμως, οι ελλείψεις στο υγειονομικό μας σύστημα παραμένουν πολλές. Από μια μικρή βόλτα που είχαμε την τύχη να κάνουμε, βλέπει κανείς το δρόμο που έχουμε να καλύψουμε μπροστά μας και αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το μόνο που παίρνουμε θάρρος βλέποντας αυτά τα έργα να υλοποιούνται είναι το γεγονός ότι βλέπουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, εγώ θα πω και θα σας παρακαλέσω να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης πλέον των έργων και στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παντού αλλού όπου χρειάζεται για να ολοκληρωθούν πλέον, γιατί ξέρετε, ένα έργο δεν είναι μόνο ούτε η ευχή του να γίνει, ούτε η ένταξή του, ούτε καν η υλοποίησή του. Ένα έργο είναι η ολοκλήρωσή του. Γιατί διαχειριστικά για να είσαι εντάξει, γιατί έχουμε να κάνουμε είτε με δημόσιο χρήμα είτε με ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα, πρέπει να κλείνουν οι δουλειές που ανοίγουμε. Άρα για να είμαστε σωστοί και για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε περαιτέρω πρέπει να κλείνουμε. Γι' αυτό και θα ζητήσω την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτάχυνση τουλάχιστον των άγωνων διαδικασιών να επιταχύνουμε τους, ώστε να τελειώνουμε τις διαδικασίες για να συζητήσουμε μετά για τα υπόλοιπα. Τώρα, είναι ξεκάθαρο και αυτό φάνηκε τουλάχιστον στα 3,5 χρόνια που είχα την τύχη να είμαι στο τιμόνι της περιφέρειας, ότι και για τη δική μας περιφερειακή αρχή το τομέα της υγείας είναι προτεραιότητα, παρότι πολλές φορές ξέρετε, το κράτος νιώθει ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επί των ζητημάτων υγείας. Εν τούτοις, στο τέλος, πώς γίνεται στο τέλος και φτάνουν στην αυτοδιοίκηση για το διατάφτα, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί συνήθως όποιος έχει την ευθύνη είναι και στο διατάφτα. Αλλά στην Ελλάδα το έχουμε μάθει λίγο λάθος. Έχουμε την ευθύνη, αλλά άλλος είναι στο διατάφτα. Τέλος πάντων, η αυτοδιοίκηση είναι προσφορά και δεν είναι εγκρίνια. Οπότε είμαστε εδώ για να προσφέρουμε. Προσφέρουμε όμως με βάση κανόνες και δυνατότητες. Εμείς συνεχίζουμε προς την κεντρική διοίκηση να επιμένουμε ότι θέλουμε συμμετοχή σε αυτό που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε, δεν θα σταματήσουμε να το θέλουμε, γιατί θέλουμε η ευθύνη να πηγαίνει μαζί με το διατάφτα. Θέλουμε ευθύνη, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Γιατί το άλλο το κάνουμε ούτως ή άλλως. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο και είμαστε, δόξα τω Θεώ, σε ένα περιβάλλον τόσο με την υγειονομική περιφέρεια όσο και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων σε ένα συνεχή και πολύ επικοδομητικό διάλογο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι διατυπωμένα ήδη τα αιτήματα ως προς τις ελλείψεις που υπάρχουν. Η προτεραιοποίηση, καλώς ή κακώς, ανήκει σε εσάς, δεν ανήκει σε εμάς. Μπορεί να έχω την προσωπική μου άποψη, αλλά καλώς ή κακώς δεν δικαιούμαι να την υλοποιήσω. Δικαιούμαι να υλοποιήσω κάτι που προέρχεται ως πρώτη ανάγκη από το ίδιο το κομμάτι της δημόσιας υγείας, όπως εκφράζεται από την 6η υγειονομική περιφέρεια και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Άρα, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε σε κάθε τέτοιο διακύβευμα. Είναι ξεκάθαρο, γιατί έτυχε να δω και κάποιες εικόνες εδώ που μας έδειξε ο κ. Δαυλούρος, που δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να καταλάβεις τη σκοπιμότητά τους. Είμαστε εδώ και θα είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη. Είμαστε δίπλα στο ίδιο το κράτος, σαν περιφέρειες, όχι μόνο η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, για να βάλουμε πλάτη στον καιρό του COVID
να θυμίσω εδώ, μέσω από ισχυρή χρηματοδότηση για την πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, γεγονός το οποίο σε κάθε ευκαιρία, γιατί το θεωρώ τιμή, γιατί βάλαμε μεγάλη πλάτη, όλες τις περιφέρειες της χώρας, μαζί με το προσωπικό, γιατί χωρίς τους πόρους δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το προσωπικό, έτσι δεν είναι. Άρα, βάλαμε όλοι μαζί πλάτη, τοπική αυτοδιοίκηση και επιστημονικό προσωπικό, για να μείνει η χώρα όρθια. Και δεν μπορεί να μην το λέμε. Έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι. Θα συνεχίσουμε να βάζουμε πλάτη. Γιατί θεωρούμε ότι το υψηλότερο, όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του συστήματος υγείας, της δημόσιας υγείας, τόσο πιο υψηλός είναι και ο πολιτισμός μας. Είναι ξεκάθαρο. Αλληλεγγύη και υγεία είναι δείγμα πολιτισμού. Άρα δεν μπορεί παρά να είναι προτεραιότητα. Να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε ότι όπου μπορούμε, όσο μπορούμε και όσο μας αφήνουν, θα είμαστε δίπλα σας.